Στον αρχικό του σχεδιασμό ότι η κλειστή δομή που θα δημιουργηθεί στο φυλάκιο του Εύρου θα είναι χωρητικότητας 1.500 ατόμων, παραμένει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κάτι που τόνισε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο ως καλεσμένος, παρά τα όσα αναφέρει σε επιστολή που έστειλε στο Δήμαρχο Ορεστιάδας και στην οποία αναφέρει ότι δεν σχεδιάζεται να μεταβληθεί ο αριθμός των προσωρινά διαμενόντων σε σχέση με τη χωρητικότητα της δομής. Η εκπομπή θα προβληθεί την 3η 12 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Άρα το 1.500 ως αριθμός στον αρχικό σας σχεδιασμό παραμένει, δεν αλλάζει κάτι. Αυτό που επαναλαμβάνω για τρίτη φορά και κινδυνεύω να γίνω λίγο μονότονος, είναι ότι θεωρώ ότι η βάση που έχουμε χρειάζεται σήμερα... Χρειάζεται να γίνεται ρητός, καλύτερα παρά μονότονος. Ναι. Η επιπλέον δυναμικότητα είναι απαραίτητη με κάποιο τρόπο να σχεδιαστεί, ώστε να υπάρχει εκεί για τη δύσκολη στιγμή. Και ρώτησα σε δημόσια τοποθέτησή μου και θα χαρώ να ακούσω και από εκπροσώπους και της τοπικής αυτοδιοίκησης ποια που θα μπορούσε να ήταν η εναλλακτική λύση, αν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική λύση, ας πούμε να γίνει μια δημοτική δομή με 900 κρεβάτια και να έχει κλειδιά ο Δήμαρχος. Το λέω λίγο αστευόμενος. Αλλά έχουμε ευθύνη ως πολιτεία να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα γεγονός. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν συμβεί αυτό το γεγονός σε πολλά χρόνια, θα ρωτήσει ο πολίτης του Εύρου και απόλυτα δικαιολογημένο πού είναι το κράτος. Πού είναι η πολιτεία, πού είναι η κυβέρνηση, γιατί κανείς δεν φροντίζει για μας.